Δεν σπούδασες. Κόμπλεξ γιατί να έχω, όχι. Σύμπλεγμα να έχω γιατί δεν σπούδασα, αφού ήξερα γιατί δεν σπούδασα. Επιλογή μου ήταν. Ναι, ρε παιδί μου, να λένε οι άλλοι ότι ο Νότης δεν έχει σπουδάσει. Δεν είναι μορφωμένος. Όχι, εγώ είμαι μορφωμένος. Γραμματιζούμενος δεν είμαι. Έχει μεγάλη διαφορά. Διότι ξέρω πάρα πολλούς γραμματιζούμενους καθηγητές πανεπιστημίου που είναι αμόρφωτοι. Ξέρω ανθρώπους οι οποίοι είναι εκπρόσωποι του λαού και είναι αμόρφωτοι. Γραμματιζούμενοι είναι, έχουν τελειώσει το πανεπιστήμιο, αλλά είναι αμόρφωτοι. Άλλο είναι η μόρφωση και άλλο είναι η γραμματοσύνη. Να μάθεις δηλαδή τη γραμματική, να μάθεις να κάνεις πράξεις μαθηματικά κτλ. Και άλλο να είσαι μορφωμένος. Έχεις πεινάσει ποτέ σου? Πολλές φορές. Δηλαδή, πείνα. Στα παιδικά χρόνια και πιο μετά. Στα παιδικά μου χρόνια, όταν ήμουνα έφηβος, και επίσης πείνασα όταν ήρθα στην Αθήνα, μάλλον από το 84 που συνάντησα την γυναίκα μου, μέχρι και που ήρθαμε στην Αθήνα, μέχρι το 91, τα φέρναμε βόλτα πάρα πολύ δύσκολα. Μα πολύ δύσκολα. Δηλαδή στα όρια της φτώχειας. Τσίμα, τσίμα. Και τότε που είπαμε και πριν, που ήσουν ο... Τότε εννοώ ότι στις εποχές της Ευμάρειας, όχι ότι τώρα δεν είσαι, αλλά τότε που το lifestyle των περισσότερων Ελλήνων ήταν τα μπουζούκια, οι πίστες, οι τραγουδιστές, που είχες βουνό τα λουλούδια μπροστά σου, που ερχόντουσαν... Καλά, εγώ δεν είχα ποτέ μου βουνό τα λουλούδια μπροστά μου, διότι οι άνθρωποι που ερχόντουσαν για να με δουν δεν ήταν της κατηγορίας του πετάω και κάνω επίδειξη των χρημάτων μου. Για κάποια χρόνια ήσουν είναι όλοι να πάμε στο Νότι και να γουστούμε τον Νότι κτλ. Τα σωμά, άμα κάνεις μια έρευνα τριγύρω και δεις το τι μπαίνει στο κάθε κατάστημα, στο κέντρο διασκέδασης, θα βγάλεις άλλα συμπεράσματα. Δεν ένιωσες μέρος του συστήματος? Όχι, βέβαια. Εννοώ και μπορεί και ενοχικά να πεις, μα τι γίνεται εδώ, εγώ δεν είμαι σε αυτό το σύστημα. Ποιο σύστημα? Μα και βέβαια δεν ήμουν ποτέ σε αυτό το σύστημα και γι' αυτό το σύστημα ήταν μονίμως εναντίον μου. Αναφέρομαι στα μέσα μαζικού επηρεασμού και εξευτελισμού, αναφέρομαι στους ανθρώπους οι οποίοι... Πες το ξανά, μέσα μαζικού. Μέσα μαζικού επηρεασμού, δηλαδή μου, και έχω συμπληρώσει εγώ ακόμα ένα έψιλον. Ένα κάπα και ένα έψιλον. Και εξευτελισμού. Μέσα μαζικού επηρεασμού και εξευτελισμού. Λοιπόν, ποτέ δεν ήμουν μέρος αυτών και γι' αυτό μονίμως με είχαν στην μπούκα του κανονιού. Είναι και εργαλείο όμως τα μουμούε για τους καλλιτέχνες. Δηλαδή για να γίνεις νούμερο ένα καλλιτέχνης τόσα χρόνια από πού... Η συνέπεια είναι η αιτία. Ναι, δεν είχα συνέπεια, δεν θα είχα συνέχεια. Αυτό λοιπόν που πρεσβεύω από μικρό παιδί, αυτό συνεχίζω να πρεσβεύω και γι' αυτό τον λόγο η δύναμή μου είναι οι άνθρωποι οι οποίοι με έχουν παρακολουθήσει και αυτοί είναι που μου συμπαραστέκονται και αναγκάζουν τα μέσα μαζικού επηρεασμού και εξευτελισμού να με φιλοξενούν με βαριά καρδιά. Δεν σε αγαπούν δηλαδή, πιστεύεις τα μέσα? Σαφώς και όχι. Γιατί, αφού έχεις αυτή την προσωπικότητα, αυτό το... Την... Αγαπούν την δημοτικότητά μου και αυτό που θα πάρουν τη στιγμή που μιλούν μαζί μου, διότι θα έχει θεαματικότητα ή ακροαματικότητα. Αυτό αγαπούν. Δεν αγαπούν εμένα προσωπικά και τις απόψεις μου και τον τρόπο συμπεριφοράς μου, ο οποίος είναι ενάντια στον τρόπο ζωής οι οποίοι εκείνοι πάντοτε επιβάλλουν. Δηλαδή όλα αυτά τα lifestyle που είπες προηγουμένως, σημαίνει lifestyle. Τρόπο ζωής. Δηλαδή ήρθε εσύ ρε κορόιδο, ας πούμε, να μας αποδείξεις τρόπο ζωής και μας έκανες Αμερικανάκια και μας έβαζες, ας πούμε, στα περιοδικά σου. Ήσουν ένας καλλιτέχνης του Star System, είτε η θελημένα είτε. Όχι καθόλου Star System. Θελημένα. Ήμουν ο καλλιτέχνης, ο οποίος κάτι έκανα και δεν συμμετείχα στο παιχνίδι που παίζουνε. Αλλά κάθε τόσο έκανα μία παρουσίαση κάπου για να υπενθυμίσω στον κόσμο ότι παιδιά υπάρχουν και αυτά. Δεν είναι όλα έτσι. Δηλαδή μπαίνεις μέσα στο παιχνίδι το δικό τους, γιατί όταν πηγαίνεις στον οποιονδήποτε τηλεοπτικό σταθμό, ας πούμε, και λες ότι ο ιδιοκτήτης σας είναι απατεώνας διότι έχει υπό την αιγίδα του εταιρείες οι οποίες κάνουν κολεγιά με τις κυβερνήσεις και παίρνει δημόσια έργα και έχει και τηλεοπτικό σταθμό και εφημερίδα και ραδιοφωνικό σταθμό και εταιρεία η οποία κάνει... Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Μπαίνεις νιώθεις... μέσα λοιπόν και τους χτυπάς από μέσα. Ωραία. Και γιατί νιώθεις την ανάγκη να το πεις εσύ αυτό? Διότι είναι υποχρέωσή μου γι' αυτό. Οι άλλοι καλλιτέχνες που δεν τα λένε. Τι με νοιάζει εμένα για τους άλλους καλλιτέχνες? Ο καλλιτέχνης έχει σηκωμένες τις γεραίες, είναι υπερευαίσθητος και αυτό που έχει να πει το λέει. Είναι δηλαδή και στεναρός. Αυτός είναι ο καλλιτέχνης. Πολλοίς κόσμος δεν το εστερνίζεται αυτό. Δεν πειράζει. Και γυρνάει μπούμεραγκ. Δεν πειράζει. Ότι αυτός που μιλάει είναι ο γραφικός,
τι θέλει να μας πει. Πώς να πει το. Γιατί αυτό που μας σηκώνει το δάχτυλο. Αυτό που τους λέω θέλω να τους πω. Δες τι έγινε με τον Ταλάρα. Τι με νοιάζει εμένα, τι δουλειά έχω εγώ με τον Ταλάρα. Λέω, εγώ θα πήγαινα στο Μέγαρο Μουσικής να τραγουδήσω παραπονεμένα. Λόγια έχουν τα τραγούδια μας, γιατί τα τίποτα το ζούμε μέσα από την κούνια μας. Πλάκα μας κάνει, Στάσο. Τι δουλειά έχω εγώ με αυτούς. Επειδή και αυτός πολλές φορές. Εγώ τι δουλειά έχω με αυτούς. Αυτός μπορεί να εξέφρασε πράγματα τα οποία μετά πήρε πίσω. Εγώ δεν παίρνω ποτέ πίσω πράγματα που λέω ή κάνω, διότι τα έχω ελέγξει αν είναι σωστά και δίκαια ή όχι. Και αν βλάπτουν κάποιον. Εγώ δεν έχω βλάψει κανέναν. Δεν έχω πάρει από το Υπουργείο Πολιτισμού χρήματα. Δεν έχω πει ψέματα για κάτι που έχω κάνει. Δεν σε ενοχλεί λοιπόν όταν ο κόσμος βλέπεις ότι μπορεί να μην ανταποκρίνεται με αυτόν τον τρόπο. Ξέρεις το πώς είναι τα πράγματα, ποια είναι η πραγματικότητα. Ότι επί πολλά χρόνια ο κόσμος ήταν έτσι όπως το λες. Διότι τα μέσα μαζικού επηρεασμού και εξευτελισμού μπορούν να διαμορφώνουν την κοινή γνώμη. Όλα αυτά τα χρόνια λοιπόν που εγώ υπάρχω, όταν εκφραζόμουν και έλεγα πράγματα τα οποία ήταν αντίθετα σε αυτά που οι πολλοί υποστήριζαν και ενστερνίζοντο και ακολουθούσαν, εμένα μου είπαν τα χίλια μύρια. Έλα όμως τώρα που μετά από αρκετά χρόνια δυστυχώς εγώ βγαίνω με το δίκιο να είναι με το μέρος μου, διότι αυτά που έλεγα και πρέσβευα έχουν βγει. Σου το αναγνωρίζει κάποιος? Βεβαίως και μου το αναγνωρίζουν. Εδώ είναι τώρα. Ότι εσείς δεν έχετε αντιληφθεί ότι ο κόσμος, ο απλός ο κόσμος, ο οποίος κάποια στιγμή είχε, πώς να το πω, εμπλακεί στο παιχνίδι αυτό του παραλυφιαστή, ναι, θα έλεγες. Ναι, αυτό, ότι είχε εντρυφήσει το ψεύδος, το ψεύδος. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι τώρα γυρνάνε και λένε, ρε, εσύ τελικά, είχε δίκιο ο άνθρωπος να πούμε.